Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023, λοιπόν. Ψηφίζουμε για τους Δήμους, ψηφίζουμε για την Περιφέρεια και ας ανοίξουμε τη συζήτηση για το μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης. Αναφέρομαι φυσικά στον Δήμο Ηρακλείου και να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Δικτάκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του κυρίου Καραβαλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Δικτάκη. Πολλά τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι της συζήτησης ότι έχει να κάνει με αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές και για την επόμενη πενταετία. Και επειδή έχετε περάσει και από τη θέση που έχετε περάσει ότι έχει να κάνει με τη ΔΕΗ, το νερό είναι στην κορυφή της ατζέντας και νομίζω δικαίως. Δικαίως, αλλά κάποιες φορές νομίζω ότι κάποιοι υπερβάλλουν στο να καταθέτουν προτάσεις οι οποίες είναι μη υλοποιήσιμες, μη εφαρμόσιμες, απλά για να δημιουργούν εντυπώσεις και να χαϊδεύουν τα αυτιά του κόσμου τώρα την προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι το ζήτημα του νερού είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη την κοινωνία εκτός από τις εκλογές. Δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα του δημότη μας, διότι είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό και πρέπει να σκύψουμε όλοι πραγματικά πάνω από αυτό το πρόβλημα, χωρίς να θέλουμε να εντυπωσιάσουμε και χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις κάθε φορά που είναι εκλογές. Ναι. Διότι δεν σας κρύβω ότι οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι καταθέτουν τώρα τις προτάσεις τους, 4 χρόνια δεν έχουν περάσει ούτε την πόρτα της ΔΕΗ να ρωτήσουν ή να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και μια ξεκάθαρη μορφή και στους πολιτικούς σας αντιπάλους. Ευθύκαρφη. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει να κάνει με το πρόγραμμά τους, φαντάζομαι, και την κριτική που ασκούν για τη διαχείριση. Λέτε ότι δεν έχουν και εικόνα, γιατί και η ΔΕΗ αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα, έτσι, και οικονομικά και χρέη και έλλειψη προσωπικού. Δεν έχουν εικόνα και γι' αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση, το οποίο δεν μπορούσε να λυθεί από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου. Εμείς, κατ' επανάληψη, ως Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα πάρω πάνω μου να πω ότι εγώ έκανα. Ως Διοικητικό Συμβούλιο, κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο. Χτυπήσαμε τις πόρτες στα Υπουργεία, τα οποία δυστυχώς είναι η κυβέρνηση αρμόδια για αυτό το ζήτημα, για να κάνει τις προσλήψεις και να μας στείλει το προσωπικό, το οποίο το πρόβλημα δημιουργείται πανελληνίως. Είναι πανελλήνιο το πρόβλημα στις ΔΕΗ όλης της χώρας. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόβλημα τοπικό. Έγινε όμως η προχείρηξη του ΑΣΕΠ το Μάρτι, το οποίο εμείς περιμένουμε 52 άτομα. Μας έχουν υποσχεθεί ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τους απορροφήσουμε. Ας περιμένουμε λίγο μέχρι τέλος του χρόνου για να δούμε αν αυτά τα άτομα θα έρθουν σε εμάς, τα οποία πραγματικά θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Ένα μεγάλο αγκάθι, γιατί, όχι μόνο για τη ΔΕΗ, για όλες τις ΔΕΗ, είναι και το ενεργειακό κόστος που είναι αυξημένο έτσι, τα τελευταία χρόνια. Είχατε τη βοήθεια που θα περιμένατε από το κεντρικό κράτος, ενώ και σε επίπεδο οικονομικής στήριξης αυτό? Δυστυχώς όχι, δεν το είχαμε και θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς όλες οι ΔΕΗ σε επίπεδο χώρας αντιμετωπίζονται από τη ΔΕΗ ως οικιακοί καταναλωτές. Δεν αντιμετωπίζονται ως μια βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία προφανώς θα έλυνε το πρόβλημα τη στιγμή που υπήρχαν οι μεγάλες αυξήσεις, διότι το τιμολόγιο θα ήταν μειωμένο κατά 30, 40, 50%. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν συμβαίνει και είναι απαράδεκτο. Έχει θέσει δηλαδή και ο πρόεδρος των ΕΔΕΙΑ, ο κ. Μαρινάκης, από το Ρέθυμνο. Θεωρούμε ότι οι νέες δημοτικές αρχές που θα προκύψουν από αυτές τις εκλογές πρέπει να πιέσουν το κεντρικό κράτος πάρα πολύ σε επίπεδο σε επίπεδο υποστελέχωσης και σε επίπεδο του ενεργειακού κόστους για να δώσουν κάποιες λύσεις σε αυτό το τομέα, αλλά και στο επίπεδο της χρηματοδότησης. Διότι οι ΔΕΗ δυστυχώς δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν απευθείας από το κεντρικό κράτος και πρέπει να πάνε μέσω των Δήμων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια γραφειοκρατία και μια ταλαιπωρία όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η οποία δυστυχώς δεν έρχεται ποτέ σε εμάς. Άρα καταλαβαίνουμε ένα δύσκολο τρίπτυχο για τη ΔΕΗ, όπως μας το περιγράφεται, και προκειμένου για τη ΔΕΗ. Από τη μία η χρηματοδότηση, από την άλλη η υποστελέχωση και από την άλλη το ενεργειακό κόστος, κύριε Δικτάκη, καθόλου ευείωνα χαρακτηριστικά και για την επόμενη πενταετία. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και εφικτό άμεσα να λυθούν αυτά και τουλάχιστον να έχουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Είπατε, ας πούμε, για την υποστελέχωση, περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Για τα υπόλοιπα, γιατί ασκούμε πιέσεις προς το κεντρικό κράτος. Το θέμα είναι τι γίνεται. Κοιτάξτε, εμείς
ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτό το επίπεδο όσον αφορά το ενεργειακό κόστος και το θέμα της υποστελέχωσης, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και ο πρόεδρος του ΕΝΔΕΙΑ, σας λέω ότι διαρκώς και με έγγραφα αλλά και με παρεμβάσεις του, είτε στα Υπουργεία είτε σε όλους τους αρμοδίους φορείς, δυστυχώς δεν βρίσκει ανταπόκριση. Και περιμένουμε ότι με τη νέα δημοτική που θα προκύψει, την οποία εύχομαι ότι θα είναι ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, ο επόμενος δήμαρχος Ηρακλείου, θα σκύψει πραγματικά πάνω από αυτό το πρόβλημα και νομίζω ότι έχει και την πυγμή και τις ικανότητες και μπορεί να έχει όλη αυτή την, το πάρε δώσε που λέμε με τα Υπουργεία. Την πρόσβαση. Την πρόσβαση, την οποία θα είμαι σίγουρος ότι θα λύσει το πρόβλημα. Έστω ότι θα προσπαθήσει σε τέτοιο σημείο, το οποίο οι άλλοι προφανώς δεν μπόρεσαν. Ένας μεγάλος βαθμός, κύριε Διτάκη, είναι και το τρίπιο δίκτυο. Υπάρχουν και έργα που είναι σε εξέλιξη. Μπορεί να προσδοκά Ηρακλειώτης ότι στην επόμενη πενταετία θα προχωρήσουν όλα αυτά τα έργα αντικατάσταση του δικτύου, που έχει τεράστιες διαρροές, έτσι, και είναι ένας μεγάλος βαθμός. Θα το δούμε να ολοκληρώνονται αυτές οι παρεμβάσεις στα έργα. Κοιτάξτε, εμείς ολοκληρώνουμε περίπου σε ένα χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί όλες οι αντικαταστάσεις στο αστικό κομμάτι του Ηρακλείου. Μετά υπάρχουν προτεραιότητες και το έχω πει κατ' επανάληψη ότι πρέπει να δούμε τους αγωγούς οι οποίες ξεκινάνε από τις γεωτρήσεις. Πρέπει να δούμε νέες γεωτρήσεις οι οποίες πρέπει να ανοιχτούν για να αυξήσουν την επάρκεια, διότι ο Αποσελέμισος, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, φέτος είναι σε οριακό σημείο. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε κάθε χρόνο τις βροχοπτώσεις αυτές οι οποίες θα μας δώσουν τη λύση στην επάρκεια. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε νέες γεωτρήσεις. Και ακόμα και αν, διότι κάποιοι επιστημονικοί φορείς λένε για την αφαλάτωση, η οποία από τον Αλμυρό, ότι ίσως λύσει το λύσει. Ίσως συνδυαστικά όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Σε άλλα ζητήματα καθημερινότητας τώρα, κύριε Δεκτάκη, για να μην επικεντρώσουμε τη συζήτηση μας αποκλειστικά και μόνο στη διαχείριση του νερού, που ναι, είναι ένα βασικό κομμάτι και ένα βασικό πρόβλημα, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Στο κομμάτι της διαχείρισης καθημερινότητας, ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με το κομμάτι του κυκλοφοριακού, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την τετραετία, πενταετία που πέρασε. Έχουν γίνει κάποια σημαντικά έργα και στο κέντρο της πόλης. Βοήθησαν τελικά, πιστεύετε, ή έχει ενταθεί περισσότερο το πρόβλημα? Γιατί κάποιοι λένε ωραία εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου, ωστόσο το κυκλοφοριακό πέριξ αυτού ή χωρίς στάθμευσης που είναι ανύπαρκτη, είναι βραχνάς. Κοιτάξτε, είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό για το Ηράκλειο. Υπάρχει στα Σκαριά η μελέτη η οποία για να γίνει υπογειοποίηση πάρκινγκ στην περιοχή του πάρκου του Γεωργιάδη και κάτω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι μια πολύ σοβαρή μελέτη αυτή, την οποία είμαι σίγουρος ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα σκύψει πάνω από αυτό, διότι πραγματικά με περίπου 800 θέσεις πάρκινγκ, από ό,τι θυμάμαι, θα λύσει το πρόβλημα, διότι δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό, είναι και η στάθμευση, η οποία... κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στο σταυρό πλέον του Ηρακλείου δεν μπορεί να κυκλοφορήσει αυτοκίνητο. Άρα δεν τίθεται θέμα κυκλοφορίας εντός της πόλεως. Τίθεται το θέμα της στάθμευσης των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν το κέντρο. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν δημιουργήσουμε τέτοιους χώρους στάθμευσης περιμετρικά, νομίζω ότι θα λυθεί και το πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Υπάρχουν όμως και λύσεις, στις οποίες ο Ηρακλειώτης δεν προτιμά. Είναι οι λύσεις της μπλε γραμμής, η οποία είναι μια δωρεάν, της πράσινης γραμμής και της κίτρινης, από ό,τι θυμάμαι, γραμμής, η οποία η μία ξεκινάει από την Αλικανασό, η άλλη από την Κνωσό και η άλλη από το Παγκρίτιο Στάδιο, με τελικό προορισμό το κέντρο του Ηρακλείου και επιστροφή σε αυτούς τους προορισμούς, οι οποίες είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν από τους πολίτες, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, να πάνε να κατέβουν στο κέντρο, να κάνουν τα ψώνια τους, να κάνουν τη βόλτα τους και να επιστρέψουν με αυτό. Δεν τους κέρδισε, λέτε? Δεν το βλέπω. Βλέπω ότι ο Ηρακλειώτης. Δεν είναι στην οτροπία. Έχουμε την παιδεία και την οτροπία αυτή, την οποία θέλουμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας, να παρκάρουμε έξω από την καφετέρια, έξω από το κατάστημα από το οποίο θα ψωνίσουμε και να πάρουμε το αυτοκίνητο να φύγουμε ξανά. Ναι. Δυστυχώς όλα αυτά δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Ή πρέπει να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, η οποία θα χρησιμοποιούμε λιγότερο τα αυτοκίνητα και περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή θα πρέπει να επιλέξουμε να κυκλοφορούμε το αυτοκίνητο. Όπως είναι στημένο αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο, δεν χωρεί κάτι άλλο. Νομίζω ότι όλο το εμπορικό κέντρο είναι πολύ ικανοποιημένο από τα έργα που έγιναν
και της πεζοδρόμησης και της Evans και της καλοκαιρινού μηχανισμού και της δικαιοσύνης και νομίζω ότι ο εμπορικός κόσμος χαίρεται και οι δημότες μας χαίρονται τη βόλτα στα καταστήματα και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επανέλθουμε στο πρώτερο στάδιο το οποίο ήταν τα αυτοκίνητα να κινούνται μέσα στο σταυρό της πόλης. Κύριε Διχτάκη, ένα κομμάτι που ξέρετε πολύ καλά και λόγω σπουδών και δραστηριοποίηση είναι ο επιχειρηματικός τομέας. Η δική σας παράταξη, αν είναι η επόμενη δημοτική αρχή, τι μπορεί να προσφέρει πρακτικά στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου? Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις στενάζουν από διάφορες καταστάσεις. Καταρχήν τα δημοτικά τέλη. Τα οποία είναι σε υψηλό επίπεδο και δεν είναι ότι είναι σε υψηλό επίπεδο, είναι ότι δεν παρέχουν τις υπηρεσίες, τα ανταποδοτικά αυτά που θα έπρεπε προς τους επιχειρηματίες. Και όταν λέμε ανταποδοτικά, εννοούμε από την καθαριότητα, από το νερό και από όλες τις άλλες τις δραστηριότητες τις οποίες έχει ο Δήμος. Στενάζει από το. Καταρχήν, τα θέματα της επιχειρηματικότητας έχουν να κάνουν κουμπούν και στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με το Δήμο. Ο Δήμος έχει να κάνει κάποιο τοπικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και τα υπόλοιπα που είναι ήδη φορολόγηση, ήδη ΦΠΑ κτλ. Ανήκουν στο κράτος ακριβώς. Ο Δήμος πρέπει να είναι δίπλα στην επιχειρηματικότητα. Είναι η πρώτη προτεραιότητα του κ. Καραμαλάκη αυτή, διότι μέσα από την επιχειρηματικότητα έρχεται η ανάπτυξη. Έρχονται οι θέσεις εργασίας, έρχονται όλα αυτά που μπορούν επιτέλους να βγάλουν τη χώρα μπροστά, να τη στείλουν ένα βήμα παραπάνω και να φύγουμε επιτέλους από το τέλμα το οποίο υπήρχε στο παρελθόν. Βλέπετε περιθώρια να αναπτυχθεί έτσι επιχειρηματική δράση και σε σημεία περιαστικά μακριά από το κέντρο της πόλης, αλλά σε εξίσου δυνατές, όχι μόνο γειτονιές, αλλά και χωριά τα οποία βρίσκονται γύρω από το Ηράκλειο. Να δούμε και εκεί πολύ έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν βλέπουμε τώρα. Έχω κάνει την ίδια ακριβώς σκέψη και θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι μια περιοχή που δημιουργείται ένα τέτοιο κέντρο είναι ο Μασταμπάς. Η οποία, έτσι δεν είναι. Η οποία θα δούμε και καταστήματα ρούχων και κομμωτήρια και σε ένα δρόμο. Υπάρχει έτσι μια ανάπτυξη συγκεκριμένη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει για να υπάρχει μια αποκέντρωση από το σταυρό της πόλης, να γίνουν μαγαζιά τα οποία και χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους δημότες, ώστε να αποσυμφορηθεί λίγο το κέντρο. Πάνω σε αυτό υπάρχει και η σκέψη δική μου και η πρόταση την οποία σας καταθέτω εδώ, είναι ότι καταρχήν πρέπει να διαχωρίσουμε το δημοτικό έργο με την καθημερινότητα. Είναι ένα σπουδαίο ζήτημα το οποίο σας βάζω αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορεί ένας αντιδήμαρχος, παράδειγμα, να ασχολείται και με την καθημερινότητα στην γειτονιά-γειτονιά, αλλά και να θέλει ταυτόχρονα να παράξει έργο μέσα από την υπηρεσία του. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας διαχωρισμός αυτών των δύο, να δημιουργηθεί ίσως μια αντιδημαρχία καθημερινότητα. Ειδικά για την καθημερινότητα. Κοιτάξτε, η καθημερινότητα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του πολίτη. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου. Πρέπει ένας άνθρωπος να ασχολείται καθημερινά μόνο με αυτά τα ζητήματα. Τα οποία δυστυχώς και από την εμπειρία μου που έχω αυτά τα 4 χρόνια στη ΔΕΙΑΗ είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο το θέμα του νερού ή της αποχέτευσης του φρεατίου. Είναι το θέμα της ηλεκτροδότησης. Σοβαρό ζήτημα. Είναι το ζήτημα της καθαριότητας. Περισσότερο συντονιστικό ακούγεται αυτό. Δηλαδή να μπορέσει κάποιος μέσα ακριβώς από μια τέτοια. Να υπάρχει ένας αντιδήμαρχος ο οποίος θα ασχολείται με την καθημερινότητα, ώστε ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών να μην χρειάζεται να ασχολείται με αυτό, αλλά να ασχολείται με την παραγωγή έργου, με τις μελέτες. Απελευθερώσει τους υπηρεσίες. Να δούμε αλληλοεπικάλυψη και αλλαλού αρμοδιοτήτων. Αυτό θέλει να κάνει. Στο ίδιο κομμάτι πάνω θα μπορούσε να γίνει και μια αντιδημαρχία η οποία θα ασχολείται με την Ήπεθρο. Τεμένους, Γοργολαΐνη και Παλιανίες, η οποία θα ασχολείται αγροτικής ανάπτυξης και υπαίθρου, ας πούμε, θα μπορούσαμε να την πούμε, που έχουμε και την μεγάλη χαρά και τιμή και έχουμε και υπουργό από το Ηράκλειο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος να του γίνει, που λέμε, στενός κορσές. Στενό pressing. Ακριβώς. Και να μπορέσει να αναπτύξει τα χωριά μας, είτε μέσα από τα προγράμματα Leader, είτε μέσα από αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Διχτάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Καλή δύναμη.